μας βιώντατε. Πολύ καλεσμένοι φίλοι της έδρασης. Και πρόεδρε, η παρουσία σας τιμά την πόλη και το Δήμο της έδρασης, τη σημαντικότερη μέρα για την ιστορία της πόλης, καθώς η 18η Οκτωβρίου είναι η ημέρα που γιορτάζουμε την απελευθέρωση της έδρασης από τον Οθωμανικό ζυγό. Κάθε χρόνο την ημέρα αυτή η ιστορική μνήμη ξυπνά στις καρδιές όλων μας, τις ημέρες εκείνες που ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε την Έδεσα και την υπόλοιπη ευλογημένη γη της Μακεδονίας μας. Σήμερα η μνήμη για τους προγόνους μας που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι είναι πιο έντονη, λόγω της δικής σας παρουσίας του πρώτου πολίτη της χώρας μας. Είναι πιο έντονη διότι σηματοδοτείτε το αδούλωτο πνεύμα του ελληνισμού και το υψηλό φρόνημα όλων μας. Σηματοδοτείτε ακόμη την υπόσχεση στους προγόνους μας ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε ψηλά τα λάβαρα του ελληνισμού και θα αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για να συνεχίσουμε να είμαστε ελεύθεροι και να φέρουμε το όνομα Έλληνες Μακεδόνες με υπερηφάνεια. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, ο Δήμος της Έδεσας σας ανακηρύσει επίτιμο Δημότη για να τιμήσουμε την πολύχρονη παρουσία και την πολύτιμη συμβολή σας στο πνευματικό και πολιτικό βίο της χώρας. Με το ήθος και την ενωτική σας παρουσία στα δρόμενα της χώρας δίνετε το μήνυμα για την κατεύθυνση του έθνους μας που δεν μπορεί να είναι άλλη από τον δρόμο της ανάπτυξης και της προκοπής. Σας ευχαριστώ ειλικρινά από καρδιάς για την μεγάλη τιμή που μας κάνετε και παρακαλώ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππο Γιούρο να αναγνώσει την απόφαση. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Έδεσας σε ειδική τελετή την 18η Οκτωβρίου 2016 σύμφωνα με την αριθμό 253 31 του 2016 ομόφωνη απόφασή του ανακηρύσει την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο επίτιμο Δημότη του Δήμου Έδεσας. Ως ένδειξη βαθύτατης τιμής και σεβασμού προς το πρόσωπό του για τη μακροχρόνια προσφορά του στην πατρίδα και το ήθος του στην άσκηση των καθηκόντων του. Ξέρουμε κύριε Πρόεδρε, την πόλη της Έδεσας για την τιμή που της κάνετε πραγματικά σας προσφέρει ένα από τα πιο σημαντικά δώρα τα οποία για πρώτη φορά αναγνωρίζω ότι κάνετε σε άνθρωπο δικό μας, γιατί σας θεωρώ άνθρωπο δικό μας, άνθρωπο της αυτοδιοίκησης και η αγάπη σας για την Έδεσα νομίζω δεν είναι διαχρονική. Δεν θα σας αναλύσω το τι συμβολίζει αυτός ο πίνακας, θα σας πω μόνο τρία πράγματα τα οποία αξίζουν. Καταρχάς, είναι ένα έβριμα του 1968 που βρέθηκε στην ανατολική πλευρά των ανασκαφών στο Λόγκο, που το λέω με μεγάλο πόνο ότι σταμάτησαν αυτές οι ανασκαφές και ευελπιστούμε ότι η σημερινή σας επίσκεψη θα είναι απαρχή για κάτι νεότερο. Είναι λοιπόν ένα πραγματικό έβριμα, το οποίο έχει και άλλο συμβολισμό. Η άμαξα με τους τέσσερις σημειώνους ξεκινάει από τον Δυράχιο και διασχίζει την Εγνατία Οδό. Και ξέρετε ότι η Έδεσα δυστυχώς είναι έξω από την Εγνατία Οδό, όταν ιστορικά πλέον βλέπετε ότι ακόμη και στο δεύτερο αιώνα, στους ρωμαϊκούς χρόνους, η Εγνατία Οδός ήταν αυτή η οποία χαρακτηριστικά το δείχνει αυτός ο πίνακας. Επίσης να πούμε ότι το δεύτερο μετά Χριστό αιώνα, διαβάστε τις επιγραφές, θα δείτε ότι τότε η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Απόδειξη περίτρανη για αυτό που λέμε. Κύριοι βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα,
κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μένα και εξαιρετική τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μου απονέμετε αυτό τον επίσημο τίτλο του επίτιμου Δημότη Έδεσας, της πόλης, της ιστορίας και των νερών. Όπως θυμίζω όμως, κύριε Δήμαρχε, πάντοτε, ο τίτλος αυτός και η αντίστοιχη τιμή δεν αποδίδονται στον Προκόπη Παυλόπουλο, στο προσωπό μου, αφορούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κάθε τόπος που τον κάνει επίτιμο δημότη, τον επιβαρύνει με το χρέος να θυμάται καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του και όχι μόνο, τι είναι εκείνο που συμβολίζει ο τόπος αυτός. Ποια είναι τα διδάγματα που απολαύουμε αυτόν τον τόπο αυτόν. Ποιες είναι οι εθνικές παρακαταθήκες για εμάς τους Έλληνες συνολικά. Και με αυτή την έννοια παραλαμβάνω και σας ευχαριστώ αυτό το τίτλο και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως τι είναι εκείνο αυτή την ιστορική μέρα, το οποίο εμπνέει εμένα όλες οι πολιτικές ηγεσίες, τις δημοκρατικές πολιτικές ηγεσίες ενωμένες αυτές τις ώρες για τον Μεγάλο Ιδάνικα. Έδεσα λοιπόν η πόλη της ιστορίας, όπως είπα, και των νερών, με τους 12 καταράκτες, να ρέουν ακατάπαυστα και ρωμαλαία όπως η ίδια ιστορία της. Διότι τυχαίο λοιπόν ότι αυτή η πόλη που χάνεται μέσα στην ιστορία και στους αιώνες έχει το όνομά της από το νερό, από τη φρυγική ρίζα Βέντες, η οποία σημαίνει πύργος μέσα στο νερό, η πόλη μέσα στο νερό. Και αργότερα, πολύ μεταγενέστερα βέβαια, η ίδια ρίζα στηρίζει την παράλληλη ονομασία της Βοδενά από το σλαβικό Βόντα. Η Έδεσα όμως ήταν, είναι και θα παραμείνει πάντοτε. Ήδη από την μακράνη την αρχαιότητα, δηλαδή πιο πρώην, μια πόλη η οποία υπήρξε αμυγός ελληνική. Τόσο ελληνική, ώστε είναι γνωστό ως όντας από τον 4ο αιώνα θέατρο όλων των μεγάλων επιχειρήσεων της εποχής εκείνης, του Φιλίππου Δευτέρου και του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εθεωρείτο μέχρι το 1977, όταν ανακαλύφθηκαν οι Αιγές, και η Βεργίνα εθεωρείτο ότι εδώ βρίσκονταν οι Αιγές. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος, κατά την εκστρατεία του, από εδώ πήρε κατοίκους, ως απίκους στην βόρεια Δυτική Μεσοποταμία, στην πόλη Οσρόη, νομίζω το 331 π.Χ. καθοδόν προς τα Καυγάμιλα. Γνώρισε η Έδεσα πολύ μεγάλη ακμή, οικονομική διότι και εμπορική, κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περίοδου. Ήδη από την εποχή του Αυγούστου και μέχρι το 250 μετά Χριστόν, εδώ υπήρχε ένα από τα 9 νομισματοκοπία του Βορρά, τα οποία είχαν ταπεινά λειτουργούν από τους Ρωμαίους την εποχή εκείνη. Επιτρέψτε μου όμως να έρθω σε μεταγενέστερα χρόνια για να είμαστε πιο κοντά στη σημερινή μας ιστορία και να θυμηθούμε ότι η Έδεσα υπήρξε ένας χώρος πνεύματος, χώρος πολιτισμού, χώρος των γραμμάτων και των τεχνών. Ας μην ξεχνάμε ότι το 1782 ιδρύθηκε εδώ το Ελληνομουσείο. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι από εδώ ξεκίνησαν πολύ μεγάλοι πνευματικοί άνθρωποι. Και ξέρουμε, παραδείγματος χάρη, ότι εδώ, σε αυτή την περιοχή, κατάγεται το υπομιλητής το πρωί και χαίρομαι, γιατί πρέπει να θυμόμαστε τον Μινωήλη, αυτόν τον μεγάλο καθηγητή της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, ο οποίος το 1858 παρακολουθεί, αφού μετέφρασε τον γυμναστικό του Βλάβιου Φιλοστράτου και αφού έγραψε μια διαμαρτυρία, ας μας παραπλανά ξέρετε ο όρος, ήταν ένα είδος έκκληση στην εποχή εκείνη και την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων προς τον παρόν Σύνα, ήταν εκείνος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος στο Παρίσι ξεκίνησε τη συζήτηση αυτή, η οποία κατέληξε να συγκινήσει τον παρόν του Βαρόντε Κουπερτέν για να αναβιώσουν οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα το 1896. Αλλά η ιστορία της Έδεσας είναι συνδεδεμένη βαθύτερα
με τον εθνικό μας κορμό και με τη Μακεδονία μας. Είναι αυτό που θέλω να τονίσω περισσότερο σήμερα, εδώ, την επέτειο την οποία εορτάζουμε. Όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν η συμβολή της καρδιάς και του Μακεδονικού αγώνα μεταξύ 1904-1908, όταν ο αγώνας αυτός, με ηγέτη τον Παύλο Μελά, προετοίμασε την οριστική ένταξη της Μακεδονίας μας, εκεί που ανήκει πάντα, στον εθνικό μας κορμό. Ύστερα ήταν ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, αυτή η εποπτεία, η οποία δείξει και στην απελευθέρωση της Έδεσας, στις 18 Οκτωβρίου του 1912, ύστερα από την Βέρεια και την Άουσα. Και βεβαίως τότε έληξε οριστικά και είχε λήξει οριστικά για πάντα το ζήτημα σε ποιον ανήκει η Μακεδονία. Η ίδια η ιστορία το λέει. Η Μακεδονία ήταν, είναι και θα μείνει πάντα ελληνική. Γι' αυτό και η σημερινή επέτειος είναι από τη μία πλευρά. Μία μέρα κατά την οποία πρέπει πάντοτε να υπερασπιζόμαστε την ιστορία της ελληνικότητας της Μακεδονίας, η οποία απορρέει από αμάχητα ιστορικά τεκμήρια. Όπως επίσης πρέπει να είναι αφετηρία για να δίνουμε αποστομωτική απάντηση σε όλους εκείνους τους αδίστακτους οι οποίοι ευτυχώς γελιοποιούνται ως ημέρα διεθνώς, τους κυβδηλοποιούς και παραχαράκτες ιστορίας που τολμούν να αμφισβητήσουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας. Αυτό δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αποδεκτό και το έχω τονίσει πάντοτε. Επειδή η διεκδίκηση ονομάτων που σημαίνουν αδιτρωτισμό παραβιάζει το ίδιο το πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο, γι' αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ένταξης των γειτόνων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή δεν τηρούν ούτε καν τις προϋποθέσεις του θεσμικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθιστούμε σαφές γιατί επιθυμούμε την καλή γειτονία και τη φιλία. Αλλά αυτή περνάει μέσα από το σεβασμό της ιστορίας και μέσα από το σεβασμό της ιστορίας και των θεσμών της ίδιας της Ευρώπης. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι τόσο τόπος φιλοξένησε ύστερα από την υπερασιατική καταστροφή του 1922 πολλούς Έλληνες της Ιωνίας, οι οποίοι γλίτουσαν από το τριλοκύδι της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Και ήταν η γενοκτονία. Και το ξέρουμε όλοι. Ήρθαν εδώ και άνθησε τούτος ο τόπος με τον πολιτισμό τους, με το εμπορικό τους δαιμόνιο. Θυμάμαι την έμεσα της εποχής εκείνης μέσα από τα διαβάσματά μου, τα παιδικά, όταν σαν μουρμούριζα στα αυτιά μου, είχε ακόμα η διοίκηση του Μενέλα Ουλουτέμι, ο οποίος πέρασε εδώ τα γυμνασιακά του χρόνια και περιγράφει σε πάμπολα βιβλία του την ένδεσα της εποχής εκείνης. Την ένδεσα του πολιτισμού και των γραμμάτων μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά την ένδεσα η οποία ανέβαινε σαν κέντρο της Μακεδονίας, σαν ένας τόπος ο οποίος μας ευνέει και θα μας ευνέει στο γυναικές. Κύριε Δήμαρχε, αυτές είναι οι παρακαταθήκες αυτού του τόπου, οι οποίες συνοδεύουν και εμένα και όπως σας είπα, όλες οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου, τις δημοκρατικές πολιτικές ηγεσίες, στον αγώνα μας να υπερασπιστούμε τον τόπο μας, τον λαό μας, να βγάλουμε την Ελλάδα το συντομότερο δυνατό από τη βαθιά κρίση. Κρίση η οποία υπονομεύει τον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να φύγω από την Έδεσα με αυτές τις παρακαταθήκες χωρίς να υπάρξει μια απάντηση στην πρόσφατη ρητορική την οποία έχει αναπτύξει η Τουρκία και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τουρκίας, ο κύριος Ταϊπ Ερντογάν. Η φιανδήποτε εκδοχή, ακόμα και την πιο καλόπιστη, αυτή η ρητορική δυστυχώς υπονομεύει αμέσως ή εμέσως τόσο τη συνθήκη της Λοζάνης όσο και τις ελληνοτουρκικές αλλά και τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Διότι πρέπει να τονίσω και το λέω καλόπιστα προς τη γείτονα Τουρκία ότι εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι στηρίξαμε και στηρίζουμε τη συνταγματική νομιμότητα στην Τουρκία. Εμείς επιθυμούμε σχέσεις καλής γειτονίας. Εμείς, η Ελλάδα, είναι η πόρτα και το παράθυρο της Τουρκίας προς την Ευρώπη. Και το επιθυμούμε αυτό. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι όλοι σεβόμαστε και την ιστορία και το διεθνές δίκαιο. Και είναι γνωστό ότι η συνθήκη της Λοζάνης, οριστικά και αμετάκλητα, έχει καθορίσει τα σύνορα
όχι μόνο της Ελλάδας με την Τουρκία, αλλά και της Ευρώπης με την Τουρκία. Γιατί μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα σύνορα των κρατών μελών, όπως ορίζονται κυριάρχως από αυτά. Το έχω τονίσει πολλές φορές, το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά. Τουρκία λοιπόν οφείλει να κατανοήσει, η κ. Ερντογάν, πρώτον, ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι αναπόσπαστο τμήμα του διεθνούς δικαίου. Δεύτερον, ότι πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση σεβαστή και να μην υπονοεύεται με κανένα υπονοούμενο. Τέλος, θέλω να τονίσω ότι ακριβώς μέσα από αυτό το σεβασμό του διεθνούς δικαίου περνάει και το γεγονός ότι η Τουρκία μπορεί να συνεχίσει, εάν θέλει, να αποτελεί δημοκρατικός οργανωμένο μέλος της διεθνούς κοινότητας. Κατά αυτό το τονίζω, επαναλαμβάνω, με όλη τη διάθεση φιλίας και συμπαράστασης για τις περιπέτειες στις οποίες περνάει ο τουρκικός λαός και η τουρκική πολιτεία αυτούς τους καιρούς. Είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, αλλά και απόλυτα αποφασισμένοι. Πέραν τούτου, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Δήμαρχε, γιατί μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Μου δώσετε επίσης την δυνατότητα να ξαναπώ ότι παίρνω μαζί με αυτό το χρέος και να είστε βέβαιοι όλοι σας ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, θα δώσω κάθε εγμάδα των δυνανών, ώστε ως το τέλος της θητείας μου, αλλά και όχι μόνο, να υπερασπίζομαι αυτές τις αρχές και αξίες, αυτά τα ιδανικά, τα οποία μας εμπνέει τούτος ο τόπος και ο λαός του. Σας ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά και του χρόνου.